Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν σήμερα μέλη της παράταξης δράση πολιτών του Δήμου Τυρνάβου στην Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας Θεσσαλίας, κυρία Καλλιόπη Γερακούδη. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της παράταξης, κύριο Στέλιο Ροντούλη, παρά τις συνεχείς εκκλήσεις της δράσης πολιτών, η νέα Δημοτική Αρχή Τυρνάβου αρνείται κατ' επανάληψη να παραδώσει φάκελο των θεμάτων που έρχονται για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κύριος Ροντούλης σημείωσε μάλιστα πως η δράση πολιτών επικαλείται τον εποπτικό ρόλο της αποκεντρωμένης διοίκησης και ζητά την κατά τον νόμο παρέμβασή της προκειμένου να αποκατασταθεί στον Δήμο Τυρνάβου η δημοκρατική νομιμότητα. Υπάρχει ένα κλίμα παρεούλας, υπάρχει ένα κλίμα αυταρχισμού στο Δήμο Τυρνάβου, το οποίο και καταδικάζουμε. Ήρθαμε λοιπόν στην περιφέρεια, συναντηθήκαμε με την κυρία Γενικό, συναντηθήκαμε με τον κύριο Κουτούλα, συναντηθήκαμε με τον προϊστάμενο τον κύριο Ντόβα της Εποπτείας των Δήμων, ζητώντας την παρέμβαση τουλάχιστον της περιφέρειας για να αποκατασταθεί η δημοκρατική νομιμότητα στο Δήμο Τυρνάβου. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως τονίζει ο κύριος Ροντούλης, η δράση πολιτών θα απέχει από τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι ότου τηρηθούν οι νόμοι της ελληνικής πολιτείας. Φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη του δίνουν εξετάσεις καθημερινά, τουλάχιστον σε επίπεδο Δήμων και Περιφερειών, αλλά μάλλον δεν τα πηγαίνουν καλά. Είναι αδιανόητο τη στιγμή που δεν μπορούν να διοικήσουν σωστά και δημοκρατικά ένα Δήμο, να θέλουν να διοικήσουν την ελληνική πολιτεία. Η δράση πολιτών θα είναι παρούσα και θα δίνει τον αγώνα της για την προάσπιση των συμφερόντων των Τυρναβητών.